Είμαστε σήμερα εδώ γιατί ο κύριος Υπουργός της Υγείας, αφού με την ίδια ιδιότητα σε προηγούμενη κυβέρνηση, έκλεισε 14 νοσοκομεία για να μην αφήσει, όπως έλεγε το προνόμιο αυτό, στους Ευρωπαίους, έρχεται σήμερα να διεκδικήσει το Νόμπελ του επιταχυντή της καταδάφησης ολόκληρου του δημόσιου συστήματος υγείας που χτίστηκε με τον ιδρώτα του εργαζόμενου Έλληνα. Έρχεται να καθιερώσει τα επιπληρωμή από τους ασφαλισμένους από γευματινά χειρουργία και να μειώσει, λέει, το χρόνο της λίστας αναμονής στα πρωινά χειρουργία που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν τους 12 και 15 μήνες. Είμαστε εδώ γιατί δεν υποχωρούμε από κανένα από τα αιτήματά μας. Είμαστε ξανά στους δρόμους γιατί δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία και την υποβάθμιση της νοημοσύνης μας, την οποία για πολλωστή φορά επιχειρεί η κυβέρνηση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα απογευματινά χειρουργεία που θέλει να καθιερώσει η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με την εξυπηρέτηση των δικών μας αναγκών. Είναι απλά ο στόχος του οράματός της να απαλλαγεί από τη δική της ευθύνη, από τη δική της υποχρέωση να χρηματοδοτεί τα νοσοκομεία για να περισσέψει ζεστό κρατικό χρήμα για κάθε είδους στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων, για προκλητικές φοροαπαλλαγές, για φοροελαφρύνσεις, για πολεμικούς εξοπλισμούς. Τα απογευματινά χειρουργεία υπηρετούν το όραμά της να ανοίξει τον δρόμο για ιδιωτικές πτέρυγες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, όπως και όλων των προηγούμενων, δεν είναι απλά αντιλαϊκή, αντεργατική, αντισυναξιωτική. Η πολιτική της είναι βάρβαρη, είναι απάνθρωπη. Γιατί απάνθρωπο είναι να έχεις περικόψει τις συντάξεις στο μισό και να υποστηρίζεις ότι δεν έχει υποστεί το βιωτικό επίπεδο του συνταξιούχου καμία υποβάθμιση. Είναι απάνθρωπο να θεωρείς ότι ο εργάτης πρέπει να δουλεύει 16 ώρες το 24ωρο. Είναι απάνθρωπο να λέει η κυβέρνηση, γιατί αυτό τελικά λέει, πλήρωσε για να μην πεθάνεις περιμένοντας τη λίστα αναμονής για τις εξετάσεις ή για ένα χειρουργείο. Είναι απάνθρωπο να ανακοινώνεις τιμοκατάλογο από 300 μέχρι 2.000 ευρώ για τις διάφορες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων με μοναδικό συγκριτικό στοιχείο και κριτήριο ότι στον ελληνικό τομέα στοιχίζουν πολύ περισσότερο.